Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η αλήθεια είναι ότι η παρουσίαση της λαϊκής εισπύρωσης του Σφοδελτίου γίνεται κάτω από τη σκιά της δολοφονίας κτηνοδίας πραγματικά, εδώ στο λιμάνι του φτωχού βιοπαλιστή Αντώνη, στον καταπέλτη του πλοίου, όπως είπε και ο σύντροφος ο Πρωτούλης. Δίκαια γίνονται παντού κινητοποιήσεις, όπως και εμείς πριν από λίγο, εκεί ήμασταν, γιατί αυτές οι κτηνώδεις συμπεριφορές καλλιεργούνται από αυτό το βάρβαρο, σάπιο, απάνθρωπο σύστημα που αδιαφορεί για τις λαϊκές ανάγκες και ποδοπατά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και πολλά είναι τα παραδείγματα μέσα σε αυτή τη χρονιά. Αυτό εξάλλου δείχνει και η ανίποτη καταστροφή στη Θεσσαλία και αλλού, που οι λέξεις «βιβλική καταστροφή» είναι φτωχές, να περιγράψουν τους νεκρούς από πνιγμό κάτω από τις λάσπες, μαζί με σπίτια, ζώα, αυτοκίνητα, περιουσίες που φτιάχτηκαν με θυσίες συνεχόμενων γενιών. Θα μπορούσε να μετριαστεί το μέγεθος της καταστροφής και να προστατέψει ανθρώπινες ζωές και υποδομές και λαϊκές περιουσίες? Ναι, θα μπορούσε. Εάν υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα, αυτά που δεν είναι επιλέξιμα στα ευρωκοινοτικά προγράμματα, γιατί δεν αφήνουν καπιταλιστικά κέρδη και αφορούν λαϊκά στρώματα που ας πνιγούν αφού είναι φτηνότερα από την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Αυτή είναι η πολιτική κόστους-οφέλους που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι περιφέρειες και όλοι οι δήμοι εκτός από την Πάτρα. Να, γιατί συνεχώς και επίμονα το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση μιλάει, πιέζει, διεκδικεί αντιπλημμυρικά έργα και εδώ στον Πειραιά. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ανακοινώσεις της λαϊκής εισπύρωσης αυτή την τετραετία, όταν από την πρώτη στιγμή λέγαμε η ζωή μας και οι περιουσίες μας δεν είναι κόστος. Εδώ και τώρα να υλοποιηθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις γειτονιές του Πειραιά ή μετά το 22 στο ίδιο έργο θεατές στον Πειραιά με την πρώτη βροχή, αλλά και τώρα πριν μερικές μέρες πάλι στις ίδιες περιοχές πλημμύρες και ας είχαν δίθεν κάνει μερικά έργα. Όμως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εκτός από τις περιοδίες σε αυτές τις γειτονιές για να ξεσηκωθεί κόσμος, γιατί αυτή είναι η κινητήρια δύναμη, θα πρέπει κανείς να απαντήσει και στο ερώτημα τι έκανε η λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά για να ζητάει την ψήφο του πειραιώτικου λαού. Πολλά είπε ο σύντροφος, ο Αμπατιέλος, γιατί εμείς παλέψαμε και παλεύουμε μέσα και έξω από τα Δημοτικά Συμβούλια, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, προωθώντας προτάσεις για τα δικαιώματα του λαού, την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες σε σύγχρονα σχολεία, υγεία, αντιπλημμυρικά έργα, υποδομές, ελεύθερους και αθλητικούς χώρους και άλλα. Στις λαϊκές γειτονιές και κυρίως σε περιοχές που δεν βλέπουν θάλασσα, που δεν είναι κοντά στη θάλασσα και εκεί ζει κυρίως ο εργατόκοσμος. Ωστόσο, μπορεί κανείς να κρίνει και από τα αποτελέσματα που βιώνουμε. Γιατί ναι, μπορεί η κεντρική εξουσία, δηλαδή η κάθε κυβέρνηση, να μεταβιβάζει στους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχους πόρους, δηλαδή τα αντίστοιχα λεφτά που χρειάζονται
και αυτό να αποτελεί δίθεν άγροφη για τους δημάρχους όπως το Μόραλι και να λέει τι να κάνουμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε λεφτά και γι' αυτό προωθεί την ιδιωτικοποίηση, στον ηλεκτροφωτισμό, το πράσινο, την καθαριότητα στο δημοτικό θέατρο, στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τον πύργο που έδωσε πάφθηνα και τόσα άλλα. Όμως και τους δικούς του πόρους που προέρχονται από τα πανάκριβα δημοτικά τέλη, φορολογία πραγματική και τη δημοτική περιουσία, ο Δήμος πήρε αυτούς τους πόρους, τους διαθέτει για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, αυτό το τεράστιο κτίριο, ο πύργος, δόθηκε σε επιχειρηματικούς ομίλους με πολύ χαμηλό αντίτυπο που προκάλεσε ακόμα και τους δικούς του και αποδείκνυα με οικονομικά στοιχεία πως ο Δήμος μπαίνει μετά από αυτό το οικονομικό νταλαβέρι. Και αυτό φαίνεται και από τα έργα βιτρίνας για τα οποία καυχαίται η Δημοτική Αρχή. Έγιναν μόνο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως στο Μικρολίμανο, στο κέντρο Πειραιά, στην περιοχή Παπαστράτου, στα μεγάλα ξενοδοχεία και μεγάλα καταστήματα, εξυπηρετώντας στο πικεφί της ανάγκης αυτών των επιχειρηματιών. Ακόμα και με αντιπλημμυρικά έργα, με πράσινο στις προσώπευσεις των εταιριών, μεγάλα πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, επιπλέον φωτισμό, καθημερινή καθαριότητα και άλλες επιπλέον υποδομές. Δεν έγιναν όμως τα αναγκαία έργα στις γειτονιές, τα Καμίνια, στα Μανιάτικα, την Αγία Σοφιά, παραμένουν εγκαταλειμμένες, ξεχασμένες οι έργα των γειτονιές μας. Ξεχνούν ακόμα και για χρόνια στοιχειώδη, όπως ασφαλτόστρωση δρόμων. Επιλέγουν κυρίως μόνο εκεί που περνούν τουριστικά λεωφορεία και με πολλές κακοτεχνίες για να κερδίζουν οι εργολάβοι. Ακόμα και αυτόν τον μεγάλο εμπορικό δρόμο της Τσαμαδού, μέσα σε 6 μήνες χρειάστηκε να ξαναφτιαχτεί δεύτερη φορά. Βεβαίως, σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική είχε συμμάχους ο Μόραλης, την παράταξη Πειραιά για όλους του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπελαβίλα, ο οποίος ήταν φορές που έκανε κριτική στο Μόραλη ότι δεν προωθούσε την επιχειρηματικότητα. Και όταν δημιουργήθηκε ο αναπτυξιακός οργανισμός ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, όπου ουσιαστικά αυτή η ανώνυμη εταιρεία με νόμο αρπάζει αρμοδιότητες και κυρίως τα πολυδάπανα έργα, τους περισσότερους πόρους και φυσικά όσους χρειάζεται υπαλλήλους από τον Δήμο. Τσάμπα λεφτά, τσάμπα προσωπικό για να διαχειρίζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία με αδιαφανείς όρους και αναθέσεις απευθείας σε μελετητικά γραφεία και με εργολάβους ό,τι θέλει για όποιον θέλει. Με λίγα λόγια, η ιδιωτικοποίηση του περιεχομένου του Δήμου σε όλο του το μεγαλείο με τη μορφή του αναπτυξιακού οργανισμού ΑΕ και άρα πιο ακριβές υπηρεσίες στον πυρεώτικο λαό. Για το τι σημαίνει αυτό, αρκεί μια σύγκριση με το Δήμο Πάτρας που οι αναπλάσεις γίνονται με τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου, δηλαδή δωρεά. Κρίμα και προσωπικό για έργα για το λαό. Σχεδιάζονται φυσικά και αξιοποιούνται για τις ανάγκες των κατοίκων και κοστίζουν πολύ πολύ φτηνά. Γιατί δεν υπάρχει καπιταλιστικό κέρδος μελετητών και μεγαλοκατασκευαστικών εταιριών. Στον Πειραιά ευδοκιμούν με τη σέσουλα ιδιώτες μελετητές μεγαλοεταιριών και μεγαλοεργολάβοι και φυσικά έργα για τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Σ' αυτό λοιπόν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΕ συμμετείχε και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν στοιχειοθετούσε, δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο το ποσοστό που είχε, δηλαδή τη συμμετοχή του. Όμως, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας Πειραιά πόλη πρότυπο παραχώρησε τη θέση της στο ΣΥΡΙΖΑ για να παρεμβαίνει μέσω της ανώνυμης εταιρείας και να συνεργάζεται με τους μεγαλοκατασκευαστές. Γι' αυτό η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ιδιωτικοποίηση του πύργου, του πιο εμβληματικού κτηρίου του λιμανιού, αλλά και συνολικά το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής και μια σειρά άλλα έργα μελέτης που προωθούσαν την επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό, όπως είπε και ο σύντροφος ο Πρωτούλης και ο σύντροφος Αμπατιέλος, είναι όλοι μαζί. Μία παρέα στην κυριολεξία. Αυτά συνέβαιναν, για να τα ξέρετε κι εσείς, να το μαθαίνει και ο υπόλοιπος κόσμος, πως φιλολαϊκή αντιπολίτευση ήταν μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Γιατί οι ανακοινώσεις της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚΕ δεν φτάνουν παντού. Αυτά δεν τα δημοσιοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ας τους τα στέλνουμε. Δημοσιεύονται μόνο στο Ριζοσπάστη και τον 902. Την τετραετία λοιπόν που πέρασε, οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και κοινοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ με τη λαϊκή συσπήρωση στον Πειραιά μπήκαν μπροστά σε κάθε μεγάλο ή μικρό πρόβλημα των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, της νεολαίας του Πειραιά, των δημοτών συνολικά. Καταψηφίσαμε κάθε αντιλαϊκό μέτρο, αναδείξαμε και ενημερώσαμε με τη δράση και τις παρεμβάσεις μας σε δεκάδες ζητήματα που προέκυψαν όλο αυτό το διάστημα. Σε συνεργασία βεβαίως και με τις κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ στα διαμερίσματα και με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς όπως τους συλλόγους και ενώσεις γονέων, πολιτιστικούς συλλόγους και μερικά παραδείγματα, αν και αρκετά είπε ο Νίκος ο Αμπατιέλος. Αναδείξαμε και αποκαλύψαμε το χαρακτήρα της επένδυσης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που αυτή εγκυμονεί για το λαό του Πειραιά και δικαιωθήκαμε με το χρόνο. Ιδιαίτερα, εάν λάβουμε υπόψη τη διεθνή εμβέλεια του λιμανιού με επίκεντρο τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και κυρίως την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας. Πρωτοστατήσαμε σε παρεμβάσεις ερωτήσεις, με ανακοινώσεις, αλλά και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις στον αγώνα των κατοίκων της Πειραϊκής κατά της κατασκευής της προβλήτας κουραζιέρας. Δεν αρκεστήκαμε στο ότι μόνο εμείς ήμασταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, αλλά και κινητοποιηθήκαμε και στη διάρκεια των κατασκευών και της αλλαγής χρήσης γης, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, στο περιβάλλον, πιέζαμε και ενημερώναμε για να δυναμώσουν οι κινητοποιήσεις όχι μόνο των κατοίκων, αλλά μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και άλλα συνδικάτα, το Σύλλογο των Γυναικών, των Γονέων και άλλα. Αναδείξαμε το χαρακτήρα των αστικών αναπλάσεων με παρεμβάσεις και κομματικές ανακοινώσεις, όπως εκείνη ειδικά του Αγίου Διονυσίου στην περιοχή Παπαστράτου, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν αναδεικνύαμε ότι τίποτε δεν γίνεται στο πέμπτο διαμέρισμα με τις εργατογειτονιές και τα διέξοδα στενά, ακόμα και πάνω από τη στάση του μετρό στα Μανιάτικα, μας απαντούσαν, μα πώς, ρίχνουμε πολλά λεφτά και τι μας παρουσίαζαν. Αποκλειστικά τον Άγιο Διονύση, δηλαδή τις πολυτελείς περιοχές για φραγκάδους. Αλλά και στα γένεια των τριών σταθμών μετρό στον Πειραιά,
κόφευα όταν ζητούσαμε την προέκταση του μετρό στα νοσοκομεία μεταξύ Τζάνιο και προς το μεγαλύτερο διαμέρισμα, το πρώτο διαμέρισμα του Πειραιά, την Πειραϊκή, που καταστρέφεται για να κερδίσει το Κινέζικο μονοπόλιο. Ωστόσο, έχουν και άλλους σχεδιασμούς. Υποβαθμίζοντας περιοχές για να ξεσπιτωθούν οι κάτοικοι και να πάρουν σπίτια πάυθυνα σε περιοχές. Τέτοια περίπτωση είναι ο Κανά στην Αιτωλικού. Μπήκαμε από την πρώτη στιγμή μπροστά με ξεκάθαρη πρόταση και παρεμβήκαμε και στο Κοινοτικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στις κινητοποιήσεις των κατοίκων στην Πέμπτη Κοινότητα. Και σήμερα το πρωί που έγινε, ενάντια στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας Χριστόν ο Κανά, αφού δεν πληρεί τους όρους, γιατί εμείς θέλουμε να βοηθηθούν πραγματικά αυτοί οι χρήστες ουσιών και πρέπει να έχουν την αλληλεγγύη μας. Γι' αυτό είναι δίκαιες και οι αντιδράσεις των κατοίκων και θα συνεχίσουμε μαζί τους και λύση θα βρούμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, επανειλημμένα και συνεχώς αναδεικνύαμε, πιέζαμε για αθλητικούς ελεύθερους χώρους, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, αποκαλύψαμε το ζωτικό πρόβλημα προεφορμηπιακών σταθμών και τη σχολική στέγη στον Πειραιά, των σχολείων συνολικά και με αρθρογραφία και με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και με συναντήσεις με τα Συμβούλια Ενώσεων των Γονέων. Και το αναφέρουμε αυτά γιατί λύσεις προτείναμε, χώροι υπάρχουν, όμως τα λεφτά δεν τα διαθέτουν εκεί. Στην τρίτη κοινότητα, παραδείγματος χάρη, δόθηκε άδεια, ανοίχτηκαν δρόμοι στο Πιτς Φιτίλι σε ένα μεγάλο κατάστημα αλυσίδας εκεί στην Πειραιώς. Για τα σχολεία όμως, μνημόνια υπογράφανε. Σχολεία και σχολικές αίθουσες, τίποτα. Αναδεικνύουν λοιπόν ότι ο Πειραιάς είναι πολυπρότυπο μόνο για τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι του λαού. Πολλές παρεμβάσεις έγιναν, αλλά και με ανακοινώσεις πραγματοποιήσαμε για το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων και την απουσία τους. Κυρίως στην παλιά Βουκενινιά που ξαναπλημμύρισε προχτές, 70 πόντους έφτασε το νερό, αλλά και στην Αγία Σοφιά και στο Πασαλιμάνι. Και σήμερα που είναι στην επικαιρότητα η βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία και αλλού, φαίνεται η αναγκαιότητά του. Καταφέραμε μαζί με τους περιφερειακούς κομμουνιστές συμβούλους να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ακόμα βέβαια περιμένουμε την υλοποίηση. Θα πιέζουμε με νύχια και με δόντια σε κάθε επίπεδο. Γιατί τα δημοτικά τέλη είναι από τα υψηλότερα, ο σύντροφος Σαββατιέλος τα είπε, όμως απουσιάζει η βούληση από τη Δημοτική Αρχή να φορολογήσει με τον ανώτερο συντελεστή της μεγάλης επιχείρησης στον Πειραιά και να μειώσει γενναία το συντελεστή για τη λαϊκή κατοικία και τα μικρομάγαζα. Επίσης, με φτηνές δικαιολογίες απορριπτόταν κάθε χρόνο η πρότασή μας για δημιουργία ζωνών δημοτικών τελών για να υπάρχει δίκαια φορολόγηση αναπεριοδική με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Και ξέρετε, η Δημοτική Αρχή δεν διστάζει να αρπάζει και τέλη πανάκριβα, ακόμα και με υψηλούς φόρους, όπως κάνει και με τους παρόδιους. Εκεί στην τέταρτη σειρά είναι η Τούλα η Παρασκευοπούλου με όλη της την οικογένεια. Μέσα από το λογαριασμό μιας συνταξιούχους της αρπάξανε και το ποσό και άλλα τόσα από τόκους. Και οφείλουν να τις επιστρέψουν και κάνουν το κορόιδο. Το λέω γιατί τέτοια παραδείγματα της ληστείας είναι πάρα πολλά, ωστόσο η Κόσκο πληρώνει μηδενικά τέλη και τσιμουδιά δεν λένε όλοι οι υπόλοιποι. Και χρησιμοποιεί και ρυπαίνει και δεν πληρώνει, μόνο κερδίζει. Υπερασπιστήκαμε την προστασία της υγείας και των κατοίκων, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και συνολικά
τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, των συμβασιούχων, όπως και προσλήψεις προσωπικού και χορηγήσει μέσων ατομικής προστασίας, ενάντια στον αντιδραστικό οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που θα εντατικοποιήσει την εργασία μέσω συγχωνεύσεων υπηρεσιών και προσπάθησε ο Δήμαρχος να το περάσει στα μουλοκτά. Ευτυχώς ήταν ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων με τον Κοιτάκο τον Βασίλη μπροστά και πιάστηκε στα πράσα και με τη συμβολή της Λαϊκής Εισπύρωσης. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία της δράσης μας, που βεβαίως θα μπορούσε να είναι πιο πλούσια. Μας βοήθησαν όμως τα μέτωπα που ανοίξαμε στη διεύρυνση επαφής με ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με την αδικία και την εκμετάλλευση, με τη σύψη αυτού του βάρβαρου συστήματος και ενίσχυσαν τη συγκρότηση του αγωνιστικού ψηφοδελτίου που σας παρουσιάσαμε. Στην Αττική και στον Πειραιά συγκρούονται δύο κόσμοι, οι ανάγκες των πολλών έναντι των κερδών των λίγων. Συνεπώς, η ενίσχυση της Λαϊκής Εισπύρωσης σε περιφέρεια με επικεφαλή στο σύντροφο τον Γιάννη τον Προοτούλη και στο Δήμο του Πειραιά με επικεφαλή στο σύντροφο τον Νίκο τον Αβατικέλο αποτελούν στηρίγματα για το λαό ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που χτυπάει τη γειτονιά, την εργασία και κυρίως τη νέα γενιά